Και η μονάδα non-COVID, η κλασική μονάδα του νοσοκομείου, έχει 7 κλίνες. Είναι πάντα γεμάτη, γιατί εκτός από τους ασθενείς που δεχόμαστε από όλη την περιφέρεια και όχι μόνο από το νοσοκομείο, και είναι διασωληνωμένοι οι βαριά πάσχοντες και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη αναπνοής, έχουμε και ασθενείς που όταν αρνητικοποιούνται στη μονάδα COVID, έρχονται στην κάτω μονάδα, στην κλασική μονάδα του νοσοκομείου. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπε και ο κ. Δραγώτης, είναι ότι δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό επαρκές και ιατρικό δευτερευόντως. Αλλά ξεκινάμε με το νοσηλευτικό με την έννοια ότι δεν μπορεί σε μια βάρδια πρωινή να είναι 4 νοσηλεύτριες για 7 ασθενείς, εκ των οποίων οι 3 θα δουλεύουν και νύχτα. Αυτό είναι εξουθενωτικό και είναι και επικίνδυνο και για την υγεία των ίδιων των νοσηλευτών και νοσηλευτριών, αλλά και γιατί επιδρά και αντανακλά και στην ποιότητα νοσηλείας των ασθενών. Από την άλλη, στην πραγματικότητα η μονάδα μας, του νοσοκομείου, η κλασική, δουλεύει με 2 γιατρούς την ημέρα, διότι ο τρίτος που εφημέρευε την προηγούμενη πάει σπίτι του την άλλη μέρα γιατί παίρνει ρεπό. Άρα έχουμε μία μονάδα με 2 ουσιαστικά γιατρούς ενεργούς κάθε μέρα και από την άλλη ο ένας πάντα εφημερεύει και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε προβλήματα πάντα από τη στιγμή που δεν αποφασίζουν να προσλάβουν υγειονομικό προσωπικό.